Ο λόγος για την αστική συγκοινωνία. Θα πρέπει να πούμε πρώτα σχολιάζοντας ότι σε όλες τις πόλεις του κόσμου αλλά και της Ελλάδος η αστική συγκοινωνία θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού για τα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, το οποίο θα έχει παράλληλα προτάσεις και ενέργειες σε ό,τι αφορά πεζοδρομήσεις, σε ό,τι αφορά χώρους στάθμευσης, σε ό,τι αφορά αποκέντρωση υπηρεσιών από τα κέντρα των πόλεων και φυσικά και αστική συγκοινωνία. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη για ακόμα μία φορά συνεχίζουμε και λειτουργούμε αποσπασματικά και χωρίς πρόγραμμα, διότι ναι μεν προχωράμε σε πεζοδρομήσεις εκτεταμένες, το έκανε και η προηγούμενη δημοτική αρχή, το κάνει και η σημερινή, αλλά από την άλλη δεν εξασφαλίζουμε θέσεις στάθμευσης, διότι τα αυτοκίνητα, οι θέσεις οι οποίες χάνονται για τα αυτοκίνητα, για τους επισκέπτες της πόλης, δεν έχουν αντίστοιχο ισοζύγιο και δεν βλέπουμε και προτάσεις από τη Δημοτική Αρχή για τους χώρους στάθμευσης. Πάμε λοιπόν στην αστική συγκοινωνία, η οποία είναι ένας πυλώνας για το πώς λειτουργεί κυκλοφοριακά η πόλη και πώς εξυπηρετούνται οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες αυτής. Παρά τα όσα λέγαμε στην προεκλογική περίοδο και εγώ ως δημοτικός σύμβουλος, ως υποψήφιος δήμαρχος, είδαμε ότι με δειλά βήματα η προηγούμενη δημοτική αρχή προς το τέλος της θητείας της, ένα πιδοτούμενο δρομολόγιο, ξεκίνησε πειραματικά να βάζει ένα αυτοκίνητο από την αστική συγκοινωνία, από μια τοπική ανώνυμη εταιρεία, από το Φώτης Κοσμάς, από το καινούριο πάρκινγκ. Η νέα δημοτική αρχή, η οποία προεκλογικά δεν είχε αναφερθεί στο θέμα της αστικής συγκοινωνίας, κατήργησε αυτό το δρομολόγιο και όταν πριν από λίγες ημέρες ξανά άνοιξε η συζήτηση για αστική συγκοινωνία, αποφασίστηκε τελικά από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων, και εγώ ψήφισα θετικά, να μπουν καινούργια δρομολόγια, να γίνει ένα δίκτυο το οποίο να εξυπηρετεί τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες, όπου είπαμε ότι ναι μεν θα πρέπει να το επιδοτεί ο Δήμος, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει και ένα ελάχιστο αντίτιμο για τους δημότες. Υπήρχαν βέβαια και φωνές όπου λέγανε ότι αυτό το δρομολόγιο ή αυτά τα δρομολόγια, αυτό το δίκτυο δηλαδή, θα πρέπει να είναι εντελώς δωρεάν. Καταλήξαμε τελικά στον πρώτο χρόνο να είναι, και λόγω αν θέλετε της πανδημίας και των ειδικών υγειονομικών συνθήκων, να είναι δωρεάν, και στον επόμενο χρόνο, στο δεύτερο χρόνο, υπάρχει ένα ελάχιστο αντίτιμο 0,40 του ευρώ, δηλαδή 40 λεπτά. Η δική μου η παρέμβαση και η πρόταση ήταν ότι ναι, μπορεί τα 40 λεπτά να μην είναι ένα μεγάλο ποσό, αλλά για μια οικογένεια η οποία θα πηγαίνω έρχεται τριμελής, τετραμελής, είναι ένα αξιοσέβαστο ποσό. Γι' αυτό και στην εισήγησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, παράλληλα με τη θετική μου πρόταση, ζήτησα να εξαιρεθούν ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι, και αν χρειαστεί να μπουν και εισοδηματικά κριτήρια, διότι ακούστηκαν ότι υπάρχουν και τρίτεκνοι με μεγάλα εισοδηματικά κριτήρια. Βέβαια, κάποιος πολύ σωστά απάντησε ότι ένας τρίτεκνος με υψηλά εισοδηματικά κριτήρια δεν χρησιμοποιεί το αστικό. Παρ' όλα αυτά, σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας. Πρέπει να έχουμε αστική συγκοινωνία στην Αλεξανδρούπολη, θα πρέπει να βοηθάει να την επιδοτεί ο Δήμος και βέβαια θα πρέπει και οι πολίτες να συνεισφέρουν στο ελάχιστο δυνατόν που μπορούν, αλλά και να υπάρχουν οι αντίστοιχες ελαφρύνσεις σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.